Και έρχομαι στο στούντιο γιατί ο κύριος Χρήστος Κέλλας είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει την ευγενή καλοσύνη να είναι μαζί μου σε μια πολύ δύσκολη μέρα για τον αγροτικό τομέα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είστε καλά. Θέλω να έρθετε λίγο πιο εκεί για να είστε, φαίνεστε καλύτερα στην κάμερα. Είστε πάρα πολύ καλά εκεί, εξαιρετικά. Είστε μάλιστα και άρτια αφιχθείς από τη Θεσσαλία, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, είχαμε μια σύσκεψη σήμερα μετά το κρούσμα το οποίο. Δεν κολλάει, είπαν όλοι τώρα, σας χαιρέτησα κιόλα. Όχι, όχι, δεν κολλάει. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν είναι ζώο. Δεν μεταδίδεται. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε με τα παράγωγα των προβάτων. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, είναι δεδομένο. Και οι Κινέζοι αυτά λέγανε για τον κορονοϊό. Όχι, όχι, δεν είναι κορονοϊός. Είπαν όλοι των μικρών μυρικαστικών. Πώς προέκυψε? Αυτό δεν το ξέρουμε από πώς προέκυψε. Γίνεται αυτή τη στιγμή επιδημιολογική. Τι λένε οι επιστήμονες? Κοιτάξτε, καταρχήν στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά. Είναι υιογενής νόσος. Είχαμε τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην Ευρώπη ήταν στη Βουλγαρία το 2018. Α, πρόσφατα υπήρχε. Ναι, το 2018. Εμείς δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Εμφανίζεται για πρώτη φορά. Δεν ξέρουμε πώς εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται επιδημιολογική έρευνα και θα δούμε τι θα βγάλει το αποτέλεσμα αυτό. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και τι θα κάνουμε, θα σφαγιάσουμε όλα τα ζώα για να μην κολλήσουν πανόλοι? Όλα τα ζώα, όχι ακριβώς. Καταρχήν το πιο βασικό είναι αυτό που ρωτήσατε κατά την αρχή. Έστω και η μορφή αστείου δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα. Ούτε... γιατί αστείο να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι, έτσι. Και δεν πρέπει να έχει κανένα λόγο ανησυχίας το καταναλωτικό κοινό. Δεν μεταδίδεται ακόμα ούτε με φάστο, τα παράγωγα, ούτε με τα παράγωγα αυτού, δηλαδή με το κρέας και με το γάλα. Το μεν γάλα μετά από υψηλή παστερίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για. Αν δεν παστεριωθεί. Παστεριώνεται το γάλα ούτως ή άλλως. Εάν δεν, λέω, κάποιος πήρε την καρδάρα τώρα και έκανε να πίνει. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην παστεριωθεί το γάλα και για να κάνουμε το τυρί που γίνεται τώρα, γίνεται με παστεριωγμένο γάλα. Πάει ένας εκεί σε ένα, ναι. Πάει ένας βοσκός και πίνει. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το γάλα, αν δεν είναι παστεριωμένο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε ότι συμβαίνει και το άλλο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα απλώς χρειάζεται υψηλότερη παστεριώση στους 72 βαθμούς για λιγότερο χρονικό έχετε διάστημα. Έχετε ενημερώσει τις εταιρείες γάλακτος γι' αυτό? Τα ξέρουν οι εταιρείες γάλακτος. Τα ξέρουν οι εταιρείες γάλακτος. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πανόλησης στα ζώα? Κοιτάξτε, δηλαδή, εφαρμόζουμε αυστηρά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των 687 του 2020. Αμέσως με το που εντοπίζεται ένα κρούσμα, δημιουργούνται δύο ζώνες. Μία ζώνη προστασίας, η οποία είναι σε ακτίνα κύκλου 3 χιλιόμετρων, και δεύτερη ζώνη επιστασίας σε ακτίνα κύκλου 10 χιλιόμετρων. Αρχίζουν αμέσως με το που έχουμε είδηση το ότι κάποιο κρούσμα. Ζώο, όχι ότι κάποιο ζώο πέθανε ή έχει τα συμπτώματα που εμφανίζει η πανόλη, σπέβδουν οι κτηνίατροι, παίρνουν δείγμα και από την ώρα που θα επιβεβαιωθεί, εφαρμόζονται αυτοί οι δύο κύκλοι προστασίας και υψηλής και επιτήρησης των 3 και των 10 χιλιόμετρων, σπέβδουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι παίρνουν δείγματα από όλα τα ζώα σε αυτή την ακτίνα των 3 και των 10 χιλιόμετρων. Απαγορεύεται για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι να ληφθούν όλα τα δείγματα ή οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και από εκεί και πέρα, σε όποιο κοπάδι βρεθεί κρούσμα θετικό επιβεβαιωμένο από το κρατικό εργαστήριο των Αθηνών, που είναι και σημείο και εργαστήριο αναφοράς, δυστυχώς θανατώνεται όλο το κοπάδι. Και πριν φτάσω στις αποζημιώσεις, γιατί θα φτάσω και εκεί. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Θεσσαλία, περίπου για τι περίμετρο μιλάμε? Γιατί αν ένα κρούσμα έχει 10 χιλιόμετρα ακτίνα γύρω-γύρω, του φαντάζομαι θα έχουμε και δεύτερο κρούσμα και τρίτο πιο εκεί. Τι ποσοστό της Θεσσαλίας κινδυνεύει από αυτό? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 7 είναι εκεί που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα, στην περιοχή. Στον ίδιο στάβλο ή στην ίδια περιοχή? Όχι, στην ίδια περιοχή των 3 χιλιόμετρων, στη ζώνη προστασίας των 3 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι εν μέρη καθυστικαστικό. Πολύ. Δηλαδή δεν έχει φύγει παραπέρα. Το άλλο κρούσμα όμως? Το άλλο το κρούσμα έγινε θετικό, επιβεβαιώθηκε χθες μόλις και είναι στην περιοχή του Δομένικου της Ελασσόνος. Άλλο, ξεχωριστό. Μακριά, ναι. Τώρα, το θέμα δεν είναι τόσο η ακτίνα και σε ποια περιοχή είναι, όσο το γεγονός ότι στη μεν περιοχή την πρώτη της Καλαμπάκας, που διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα, στα 3 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα ο συνολικός αριθμός των ζώων που υπάρχουν των εγωπροβάτων συγκεκριμένα είναι 10.000, ενώ στην περιοχή της Ελασσόνος, στο Δομένικο, είναι 100.000, 110.000 ζώα, 450 στάβλη. Πολύ πράγμα. Είναι σχετίζονται πολύ αυτά με όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τα στάσιμα ύδατα εκεί στην περιοχή μετά την. Όχι, όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο κρούσμα πανόλης μικρομυρικαστικών. Άρα δεν έχει έρθει από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον
Αν υπάρχει σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος, δεν είναι δηλωμένο, διότι είναι υποχρεωτικό εντός των 24 ερών, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, να δηλωθεί. Μάλιστα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ζώα κινδυνεύουν? Μόνο εγώ πρόβατα. Μόνο. Μόνο εγώ ούτε πρόβατα. Ούτε μοσχάρια, ούτε κοτόπουλα, ούτε γαλοπούλε. Μόνο εγώ πρόβατα. Ούτε τα κατοικίδια. Μόνο εγώ πρόβατα. Μόνο εγώ πρόβατα. Έχει υψηλή μεταδοτικότητα, μέχρι 90%, από 20 έως 90%. Και μεταδίδεται από τον αέρα. Μεταδίδεται με το σάλιο, με τις εκρήσεις και με τα περιττώματα. Άρα καλύτερα όσοι, αν μας ακούν τώρα βοσκοί οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, καλύτερα τα ζώα τους περιφραγμένα στο χώρο. Αυτή τη στιγμή στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν οριστεί, τα ζώα είναι αυστηρά περιορισμένα μέσα και έχουν ειδοποιηθεί οι κτηνοτρόφοι. Όποιο ζώο παρουσιάσει τα πρώτα συμπτώματα, τα συμπτώματα είναι πυρετός, καχυξία, αδυναμία, διάρρεια, δύσπνια. Καλά, φωνάζουν έτσι καλώς τον κτηνίατρο. Και σε δεύτερο στάδιο έχουν τις εκκρίσεις, έχουν χαρακτηριστικά την εικόνα τα πρόβατα του βρεγμένου προσώπου. Σαν να είναι βρεγμένο το πρόσωπο. Ωραία. Μόλις δουν λοιπόν κάποιο από τα συμπτώματα αυτά τα ύποπτα, ενημερώνουν τον κτηνίατρο, σπέβδουν οι κτηνίατροι επιτόπου και παίρνουν δείγμα για μέχρι να. Όλα αυτά τα ζώα που θα σφαγιαστούν θα τα αποζημιώσετε? Ακούστε, ό,τι κοπάδι θανατώνεται, ακολουθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο η υγειονομική ταφή των ζώων και βεβαίως αυτά τα ζώα αποζημιώνονται. Κατά δήλωση ή τα μετράτε? Είναι δηλωμένα. Πόσα είναι δηλωμένα επίσημα κατά δήλωση? Πόσα είναι δηλωμένα? Δεν θα δώσετε παραπάνω, γιατί είδα εκεί στην περιοχή διάφορα περίεργα με διάφορα επιδόματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καν χαρτιά για τα επιδόματα. Ό,τι είναι επίσημα δηλωμένο και καταγεγραμμένο θα αποζημιωθεί. Μάλιστα. Άρα, να συνοψίσω. Δεν κινδυνεύουμε ούτε να κολλήσουμε. Ούτε αν φάμε κινδυνεύουμε να πάθουμε κάτι. Ούτε τα κατοικίδια μας κινδυνεύουν να πάθουν κάτι. Ούτε τα ζώα μας, αν είναι κλεισμένα στο στάβλο τους, ακόμα και αν είμαστε στις περιοχές, δεν κινδυνεύουν να πάθουν κάτι. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά περιορίζεται στα εγωπρόβατα, τα δύσμηρα εγωπρόβατα, που τέλος πάντων έχουν τραβήξει τα πάνδυνα έτσι κι αλλιώς από το ανθρώπινο είδος. Το κρέας των απνοερυφείων αυτό δεν βγαίνει στο εμπόριο. Καλά, βγαίνει για θερμική επεξεργασία και γίνεται λουκάνικο. Έχουν οριστεί συγκεκριμένα σφαγεία που μπορούν να σφάζονται αυτά τα ζώα από τις συγκεκριμένες. Για να μην μεταδοθεί από το σφαγείο. Ακριβώς. Και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, αυτά τα αυστηρά μέτρα, τα λαμβάνουμε μόνο και μόνο για να μην υπάρξει περαιτέρω μετάδοση. Όχι γιατί υπάρχει φόβος να κολλήσει ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε άλλο ζώο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, κύριε Κέλλα. Να είστε καλά. Αυτό που ήθελα να προσθέσω. Να σας πω κάτι. Ή προσθέστε, θα το πω στο τέλος. Ήθελα να σας πω ότι η περιοχή της Ελασσόνος που εμφανίστηκε το κρούσμα το χθεσινό είναι η καρδιά της κτηνοτροφίας της Ελλάδος. Είναι μεγάλο πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Και τη τυροκομεία. Και τυροκομεία, κτηνοτροφία που είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας. Και γι' αυτό έχουν πέσει όλο το Υπουργείο από την αρχή, από την πρώτη στιγμή κατά πάνω. Ήδη έχουν ανακληθεί οι άδειες των κτηνιάτρων του Υπουργείου και τη Δευτέρα το πρωί θα είναι στη Λάρισα για να πάνε στις δύο περιοχές, τις δύο ζώνες των 3 και των 10 χιλιόμετρων, τουλάχιστον 100 κτηνίατροι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του ΕΦΕΤ, για να διενεργήσουν τις ελέγχους το ταχύτερο δυνατόν. Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Παρακαλώ. Ένα τόσο σοβαρό θέμα μπορεί να προκαλέσει πανικό. Το γεγονός ότι ο υπουργός, υφυπουργός, έρχεται απευθείας από τη σύσκεψη, θα μπορούσε να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί, για να ενημερώσει τους πολίτες, είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι σημαντικότερο. Γιατί υποθέτω, και δεν το λέω σαν προσβολή, δεν πήγατε κι εσείς να λύσετε το πρόβλημα. Υπάρχουν επιστήμονες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν. Πήγατε για να συντονίσετε. Ακριβώς. Αλλά το να ενημερώσετε είναι επίσης στα όρια της δικής σας δουλειάς και δραστηριότητας και αρμοδιότητας. Κάναμε στη Λάρισα δύο συσκέψεις. Μία προηγήθηκε μία σύσκεψη με τους ειδικούς, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια, Αντιπεριφερειάρχης, κτηνιάτρους και καθηγητικό προσωπικό των κτηνιατρικών σχολών. Και στη συνέχεια ακολούθησε σύσκεψη με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων όλης της περιοχής, όλου του νομού Λαρίσης, για την πλήρη ενημέρωση, για να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει φόβος και για να τους πούμε ότι πρέπει να συνεργαστούν άμεσα, διότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται συνεργασία όλων των παραγόντων. Και ο κτηνοτρόφος που θα δει το ζώο του άρρωστο να μην το κρύψει, γιατί μπορεί να μην είναι εκεί πάνω όλοι. Σωστά. Αλλά μπορεί και να είναι. Και αν είναι, είναι. Το είπα αυτό σε αντιδιαστολή με τους και υπουργούς και άλλους παράγοντες οι οποίοι μισθοδοτούνται από το δημόσιο, οι οποίοι όταν υπάρχει πρόβλημα κρύβονται. Αυτό πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, γιατί γι' αυτό τον έχει βάλει στη θέση του ο Πρωθυπουργός και οι πολίτες τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.